Καλησπέρα, κύριε Δελή. Καλησπέρα σας, κύριε Μελιγκόνη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αλλιώς από το να σας ζητήσω ένα σχόλιο για το θάνατο του Αλέξανδρου Νικολαίδη, προφανώς. Ναι, κύριε Μελιγκόνη. Ήταν ένα πραγματικό παλικάρι ο Αλέξανδρος και στα γήπεδα που αγωνίστηκε και στους αγώνες, αλλά και στην πολιτική και την κοινωνική ζωή και στην προσωπική του ζωή με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε αυτή την καταραμένη αρρώστια. Νομίζω ότι αφήνει ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα. Το κόμμα μας έχει εκδώσει ανακοίνωση συλληπιτήρια και νομίζουμε ότι θέλουμε να εκφράσουμε έτσι κι αλλιώς το θαυμασμό μας για τον άνθρωπο αυτό, για τα όσα πρόσφερε και βεβαίως να συλληπιθούμε ειλικρινά την οικογένειά του και τους δικούς του ανθρώπους. Τώρα, θα μιλήσουμε για όλα τα μεγάλα θέματα. Ωστόσο, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από ένα θέμα το οποίο, το λέγαμε εδώ και χθες, έχει φύγει έτσι λίγο κάτω από τα ραντάρ της επικαιρότητας. Εδώ που τα λέμε, είναι και βαριά η επικαιρότητα. Το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε μια δραματική αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων φέτος. Έχουν ξεπεράσει τα 50 το πρώτο 9μηνο του 2022, όταν για παράδειγμα πριν 2 χρόνια μεταβίας έφταναν τα 20, πριν 3 χρόνια. Είναι σωστή η παρατήρησή σας. Χρόνο με το χρόνο αυξάνονται τα εργατικά ατυχήματα. Δείγμα και αυτό είναι αποτέλεσμα μάλλον όλης αυτής της φιλολογίας της λεγόμενης ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Είναι μία από τις συνέπειες μάλλον της ανταγωνιστικότητας, μία από τις συνέπειες της εντατικοποίησης της δουλειάς, μία αν θέλετε από τις συνέπειες της διάλυσης ουσιαστικά του σώματος εργατικής επιθεώρησης, το οποίο έγινε και ανεξάρτητη η αρχή, αυτό του έλειπε. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έχουμε στο χθεσινό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στην Βουλή, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να απασχολούν ανειδίκευτους εργαζόμενους ως χειριστές κλάρκ με βάρος ανύψωσης μέχρι 2,5 τόνους. Ναι. Είναι βέβαιο ότι όλο αυτό θα οδηγήσει σε ακόμα περισσότερα ατυχήματα με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, λύνονται τα χέρια δηλαδή της εργοδοσίας, το καταγγείλαμε, το καταγγείλανε και άλλα κόμματα αν θέλετε, όχι μόνο το ΚΚΕ. Ναι. Ζητήσαμε επιτακτικά από την κυβέρνηση να το αποσύρει, εν πάση περιπτώσει δεν το απέσυρε, είναι πια στα χέρια των εργαζομένων να βάλουν και αυτό το ζήτημα στην μεγάλη απεργία που ετοιμάζουν ήδη για τις 9 του Νοέμβρη μαζί με όλα τα άλλα. Και να τεθεί γενικότερα το ζήτημα, κύριε Μελιγκόνη, αυτό που είπατε, της ασφάλειας και της υγιεινής στην εργασία. Είναι νοπές ακόμα οι μνήμες από τα μεγάλα ατυχήματα στην ναυπηγοεπιστημιστική ζώνη, στην Κόσκο του Πειραιά, όπου ένας εργάτης κυριολεκτικά διαμελίστηκε. Εδώ, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, πολλά μαζεύονται λοιπόν και θα πρέπει οι ίδιοι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους να βάλουν φρένο σε αυτήν την άσχημη τροπή που παίρνουν τα πράγματα στους χώρους εργασίας με την έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής. Ναι. Προκειμένου να βγουν τα κέρδη, γιατί αυτή είναι η αιτία, η βασική. Τώρα, κύριε Δελή, περνώ σε αυτή τη φρικτή υπόθεση του Κολωνού, η οποία βλέπετε ότι έχει και μια πολιτική πτυχή με την έννοια της σκληρής πολιτικής σύγκρουσης εκτός ορίων ώρες-ώρες, με βαρύς χαρακτηρισμούς και σκληρές εκφράσεις. Αναφορικά με τον ποινικό κώδικα, με το αν έχει καθυστερήσει ή όχι η αστυνομία, με τις ποινές. Ναι. Και βέβαια στο πλαίσιο ή στο περιθώριο μάλλον αυτής της πολιτικής σύγκρουσης, αναπτύσσεται πάλι και ένας ποινικός λαϊκισμός. Άλλοι γράφουν για χημικούς ευνουχισμούς, άλλοι γράφουν για αναφορά της θανατικής ποινής και διάφορα άλλα τέτοια. Το σχόλιο σας παρακαλώ. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά, ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει προκαλέσει δικαιολογημένα την οργή και την αγανάκτηση του ελληνικού λαού. Ναι. Και δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να εκπέσει σε ένα κλωτσοσκούφι για τις μικροκομματικές επιδιώξεις της πολιτικής σκηνής, κυρίως των δύο μεγάλων κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω με πλήρη επίγνωση αυτού που σας λέω. Είναι εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Η κοινωνική διάσταση αυτού του ζητήματος είναι δεδομένη. Είναι εμφανέστατη η απουσία του κράτους από την όλη υπόθεση. Όλα γίνονται κάτω από τη μύτη του κράτους.
με όσα αποκαλύπτονται κάθε μέρα. Δεν υπάρχει καμία δομή που να προστατεύει, που να προλαμβάνει, αν θέλετε, τέτοιου είδους ζητήματα που φτάνουν μέχρι και την εκπόρνευση μικρών παιδιών, 12χρονων κοριτσιών εν προκειμένου. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να διεκδικηθεί από το λαό, αυτό θα πρέπει να μπει στη σκέψη κάθε λογικού ανθρώπου, ότι θα πρέπει επιτέλους το κράτος αυτό να αναλάβει τις ευθύνες του, να δημιουργήσει εκείνες τις υπηρεσίες τις υποστηρικτικές με τους παιδοψυχολόγους, να δημιουργήσει εκείνες τις δομές όπου θα καταφεύγουν άτομα mm-hmm. τα οποία θα υφίστανται τέτοιου είδους κακοποιητικές συμπεριφορές, εγκληματικές συμπεριφορές εν προκειμένου. Αυτό είναι το μεγάλο επίδικο, για αυτά πρέπει να συζητήσει η κοινωνία μας και όχι να τσακώνονται μεταξύ τους η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ για τα παραπολιτικά, αν θέλετε, ζητήματα αυτής της υπόθεσης. Βέβαια, αναρωτιέμαι, όταν κάποιος λέει για τον πολιτικό του, για τον μείζωνα πολιτικό του αντίπαλο, ψεύδει ότι δεν ψήφισε τα ισόβια ή ότι έκανε πλημέλημα το βιασμό ανηλίκων, αυτό είναι απλώς έτσι ένα παραπολιτικό σκέλος ή είναι ένα χτύπημα κάτω από τη ζώνη? Θέλω να πω, πόσο χαμηλά πια μπορεί να πέσει η πολιτική αντίπαλη? Κοιτάξτε, και στα δύο κόμματα υπάρχουν εκείνα τα πολιτικά πρόσωπα που συχνά πυκνά καταφεύγουν σε τέτοιου είδους λεκτικές υπερβολές. Mm-hmm. Σε ό,τι μας αφορά, εμείς ως ΚΚΕ δεν συνηθίζουμε τέτοιου είδους προσωπικές αναφορές. Mm-hmm. Μας ενδιαφέρει η ουσία των πραγμάτων, σε αυτήν στεκόμαστε. Και αυτό και η ουσία του πράγματος, κύριε Μελιγκόνη, είναι αυτό που σας είπα πριν, για το τι θα κάνει η πολιτεία, τι θα κάνει το κράτος. Δεν είμαστε και πολύ αισιόδοξοι, ξέρετε, για το πώς θα εξελιχθούν από εδώ και πέρα τα πράγματα, και δεν είμαστε αισιόδοξοι γιατί αυτές οι κυβερνήσεις, και αυτοί και οι προηγούμενες και οι επόμενες που θα έρθουν, mm-hmm. είναι κυβερνήσεις ενός συστήματος το οποίο όλο ένα και περισσότερο σαπίζει μπροστά στα μάτια μας και το βλέπουμε. Βλέπουμε τη σαπίλα του και τη σύψη του πραγματικά μπροστά στα μάτια μας, με ένα σωρό υποθέσεις που έχουν κατακλείσει την ελληνική κοινωνία mm-hmm. Το τελευταίο διάστημα. Με αυτήν την έννοια λέω ότι αυτές οι υποθέσεις δεν μπορεί να εκπίπτουν, δεν μπορεί να ξεπέφτουν σε ένα είδος μικροκομματικής, δικομματικής αντιπαράθεσης. Και μια που λέτε για σύψη, συνειρμικά με πάτε στην επόμενη ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Θα έχουμε την άλλη εβδομάδα τη συνεδρίαση της Ολομέλειας επί του βασικού πορίσματος, τέλος πάντων, του πορίσματος της πλειοψηφίας για το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπου εκεί θα ζήσουμε το φοβερά παράδοξο. Θα είναι μια ανοιχτή συνεδρίαση μεν, επί ενός απορρίτου κειμένου. Και όλοι εσείς οι βουλευτές θα πρέπει ο καθένας και καθεμιά από εσάς να διαβάσετε μέχρι την άλλη Παρασκευή, κατά μόνας ο καθένας, 2.880 σελίδες. Δεν ξέρω όλο αυτό το σκηνικό, αν σας κάνει να γελάτε ή να ανησυχείτε για την δυσλειτουργία που σημειώνεται στη δημοκρατία μας. Θα μπορούσε να το δει κανείς και ως τραγέλαφο. Ναι. Όμως τα πράγματα είναι και εδώ εξαιρετικά σοβαρά, γιατί mm-hmm. ουσιαστικά απειλούνται οι πολιτικές ελευθερίες, οι δημοκρατικές ελευθερίες του λαού, είτε με την παρακολούθηση ενός αρχηγού κόμματος όπως ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης, είτε ενός ολόκληρου κόμματος όπως είναι το ΚΚΕ, για το οποίο, κύριε Μελιγκόνη, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν αποτέλεσε και ιδιαίτερο ζήτημα του δημόσιου διαλόγου, δεν ναι. αποτέλεσε καν ζήτημα διαλόγου ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά όμως θα τα πούμε και στην Ολομέλεια, έτσι είναι όπως το είπατε. Από την αρχή επέλεξε η πλειοψηφία την συσκότηση της υπόθεσης, τη συγκάλυψη της υπόθεσης. Αποδεικνύεται ότι με αυτό το σκοπό συγκλήθηκε και συγκροτήθηκε μάλλον και η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία δεν έριξε το παραμικρό φως στην όλη υπόθεση, μιας και όλοι όσοι καλούνταν, οι λιγοστοί οι οποίοι κλήθηκαν να καταθέσουν, κρύβονταν συνήθως πίσω από το απόρριτο. Mm-hmm. Και με αυτή την έννοια υποβλήθηκαν τα πορίσματα που υποβλήθηκαν. Το κόμμα μας υπέβαλε το συγκεκριμένο δικό του πόρισμα, το οποίο δημοσιοποιήθηκε. Από την αρχή εμείς ζητήσαμε τη δημοσιοποίηση των συνεδριάσεων, βεβαίως απαλήφοντας εκείνα τα σημεία τα οποία σχετίζονται με την ασφάλεια της χώρας. Νομίζω ότι καταλαβαίνόμαστε. Ναι. Αλλά δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Είναι μια, θα μπορούσε να την πει κανείς, μια συγκαλυπτική επιτροπή. Από εξεταστική έγινε μια συγκαλυπτική επιτροπή mm-hmm. και στην Ολομέλεια θα υποθούν
αυτά που θα υποθούν από, τους, από τα κόμματα, θα ξανατονίσουμε και εμείς τις βαρύτατες ευθύνες όλων των κυβερνήσεων για τις παρακολουθήσεις και βεβαίως θα αναδείξουμε, κύριε Μελιγόνη, αυτό που δεν αναδεικνύεται δυστυχώς και δεν αναδείχτηκε και δεν έγινε και δεν ήταν σκοπός ποτέ της Εξεταστικής Επιτροπής, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των άλλων κομμάτων, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κοινάλ, για αυτό το θεσμικό, το νομικό πλαίσιο και το πλέγμα που υπάρχει με τους ελληνικούς αλλά και τους ευρωενωσιακούς νόμους. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο φύονται αυτά τα σκάνδαλα των παρακολουθήσεων και όλες αυτές οι πρακτικές, οι αντιδημοκρατικές. Κύριε Δελή, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο και τη συζήτηση. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.